Η ισορροπία της συνολικής πρότασης πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να αυξάνει ραγδαία τα μέτρα λιτότητας, δεν μπορεί να αυξάνει ραγδαία το βάρος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, στους άνεργους και τους εργαζόμενους που χτύπηκαν το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Κουμουτσάκο, θέλετε να με διακόψετε για να μας συνεχίσουμε. Εσείς συμφωνείτε ότι μια πρόταση σαν και αυτή που κάνανε οι θεσμοί χθες, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιδεχτεί. Είναι κρίσιμο αυτό το ερώτημα. Προφανώς όχι. Προφανώς χαίρομαι όχι. Για την απάντησή σας. Προφανώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Είναι πολύ χειρότερη. Χαίρομαι για την απάντησή σας και ελπίζω να μας στηρίξετε στη μάχη που δίνουμε. Μα υπάρχει περίπτωση άλλη να ήταν αυτό σαν τι και εσάς. Σημαίνει, κύριε Κορονάκη, να ψηφίσουν όταν θα έρθει όχι, η αλλά λέω στη μάχη που δίνουμε στην κύριε Κορονάκη, αν θέλετε να με διακόπτε, γιατί θέλω να πω κάτι πιστεύω ουσιαστικό. Θέλω να πω κάτι πιστεύω ουσιαστικό. Η χθεσινή εμπλοκή. Εάν ο ρεαλισμός και η λογική είναι το στοιχείο με το οποίο πρέπει να αναλύουμε τα γεγονότα και δεν είναι η ιδεολειψία, ναι. Μπορεί να είναι η σκλήρυση των θέσεων πριν τον τελικό συμβασμό. Η μεγάλη ένταση συνήθως στις διαπραγματεύσεις σημειώνεται πριν τον μεγάλο συμβασμό. Και αυτό είναι και παλιά διαπραγματευτική τακτική, αλλά και παλιό, και το τονίζω αυτό, παλιό πολιτικό και επικοινωνιακό κόλπο. Χαμηλώνουμε τον πύχη σκοπίμως, ώστε να περάσουμε πιο εύκολα από πάνω. Μάλιστα. Δεν αποκλείω λοιπόν η χθεσινή μιλάτε εμπλοκή. Μιλάτε εκπείρας, φαντάζομαι, έτσι. Μιλάω εκπείρας ως διπλωμάτης, όχι ως κάτι άλλο. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτική εμπλοκή μπορεί να υπηρετεί και αυτόν τον στόχο. Μάλιστα, λοιπόν.